Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί μια φορά ακόμη μας επιτρέπει να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα, ή ερώτημα, ή άποψη, ή αντίρρηση ακόμη μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Ευχαριστούμε το Θεό δε για όλους εσάς που συνεργάζεστε ώστε να δημιουργηθεί αυτή η εκπομπή που πιστεύουμε ότι την αγαπάτε και εμείς την αγαπάμε. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του και για όλους εσάς. Θα αρχίσουμε σήμερα με μία κοπέλα από την Αλβανία, Μαριέν Μπεγκυράζ, κάπως έτσι διαβάζεται. Διαβάζω. Είμαι από την Αλβανία. Ήθελα να ρωτήσω, πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος υπήρχε χρόνος ή δημιουργήθηκε για να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια? Γιατί υπάρχει χρόνος, πότε άρχισε και πότε θα τελειώσει? Ευχαριστώ. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, Μαριέν, ο χρόνος δεν υπήρχε πάντοτε. Ο χρόνος υπάρχει, τουλάχιστον έτσι λένε οι επιστήμονες, από τη στιγμή που υπάρχει ύλη και βαρύτητα. Ύλη και βαρύτητα προσδιορίζουν και δημιουργούν την ύπαρξη του χρόνου, της ηλικίας. Αυτό δε φαίνεται και μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη» και όταν έφτιαξε τη γη ήταν το πρώτο και το μοναδικό υλικό πράγμα που υπήρχε στο σύμπαν, που υπήρχε σαν ύπαρξης. Και η γη ήταν άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της Αβύσσου και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως, και είδεν ο Θεός ότι το φως είναι το καλόν και διεχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότος νύχτα. Άρα από την αρχή και όχι από την πλάση του Αδάμ και της Εύας, από την αρχή που δημιούργησε ο Θεός εν αρχή τη γη και την ύλη, υπήρξε η διάσταση του χρόνου. Στην τέταρτη μέρα είπε ο Θεός «Ας γίνω συφωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού δια να διαχωρίζωσι την ημέρα από τη νύχτα». Που η μέρα είπαμε είναι το φως και η νύχτα είναι το σκοτάδι, που δημιουργήθηκε από την πρώτη μέρα. Την τέταρτη μέρα λοιπόν, για να μπορεί να διαχωρίζεται η μέρα από τη νύχτα, έδωσε εντολή ο Θεός να γίνουν φωστήρες στο στερέωμα που δημιουργήθηκε την δεύτερη ημέρα. Και είπε ο Θεός, διαβάζω τη δεύτερη ημέρα, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσω των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων και επίησε ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων το επάνωθεν του στερεώματος και έγινε νούτο και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Είναι αυτός ο πρώτος ουρανός, είναι το σύμπαν, το υλικό το οποίο υπάρχει και το οποίο διατηρείται με τη διάσταση και του χρόνου και της βαρύτητος και προφανώς της ύλης. Ο Θεός λοιπόν για να διαχωρίσει πια την ημέρα από τη νύχτα δημιούργησε φωστήρες και για να είναι διασημεία και καιρούς και ημέρες και ενί αυτούς. Έβαλε λοιπόν μία τάξη στο χρόνο θα λέγαμε ο Θεός ώστε να υπάρχει το ηλιακό σύστημα και για μας εδώ στη γη ο ήλιος με την
περιστροφή του και με την περιστροφή της γης να υπάρχουν οι μέρες και οι νύχτες. Οι μέρες λοιπόν, το φως της ημέρας είναι ο ήλιος και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού και διαναφέγγωση επί της γης. Και έγινε νούτο και έκαμε Θεός τους δύο φωστήρες τους μεγάλους. Το φωστήρα το μέγα, δια να εξουσιάζει επί της ημέρας τον ήλιο, και τον φωστήρα το μικρότερο, δια να εξουσιάζει επί της νύχτας τη σελήνη. Και τους αστέρες. Και έθεσε αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, τους έθεσε στα συγκεκριμένα σημεία ο Θεός, στο στερέωμα του ουρανού, για να φέγγουν επί της γης και να εξουσιάζουν επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Άρα λοιπόν, στην πρώτη ερώτησή σου, πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος υπήρχε χρόνος? Βεβαίως, δεν δημιουργήθηκε από τη στιγμή που πλάστηκε ο άνθρωπος, όχι, πολύ πρώτα. Από τη στιγμή που δημιούργησε ο Θεός όχι μόνο τον αόρατο, αλλά τον ορατό, καθώς και το σύμβολο της πίστεως λέει, πιστεύω σε έναν Θεό, ποιητή ορατώνται και αοράτων. Τα όρατα δεν δημιουργούν, τα αιώνια, τα πνευματικά, οι πνευματικές υπάρξεις, τα πνευματικά, η πνευματική δημιουργία, ο ουρανός δηλαδή του Θεού, έχει τη διάσταση του χρόνου. Η ύλη όμως και η βαρύτητα δημιουργεί αυτόματα τη διάσταση του χρόνου και για να βάλει τάξη στο χρόνο ο Θεός έβαλε τους φωστήρες, τους δύο, τον ήλιο για την ημέρα, τη σελήνη για τη νύχτα και τους αστέρες. Γιατί υπάρχει χρόνος? Γιατί στην ύλη δεν μπορεί να μην υπάρχει χρόνος. Η διάσταση του χρόνου, εφόσον υπάρχει ύλη, εφόσον υπάρχει βαρύτητα, το βέβαιο είναι ότι θα υπάρχει και χρόνος. Πότε άρχισε και πότε θα τελειώσει? Άρχισε όταν δημιούργησε τη γη και θα τελειώσει όταν θα καταστραφεί η γη, και αυτό εμφανίζεται στην Αποκάλυψη, και θέλω να το διαβάσουμε πότε θα τελειώσει ο χρόνος. Διαβάζω από το ΚΑΑ της Αποκάλυψης. «Και είδον ουρανό νέα και γη νέα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδα την πόλη την Αγία». Όταν λοιπόν θα πάψει να υπάρχει η γη αυτή και ο ουρανός αυτός, το σύμπαν δηλαδή, που θα καταστραφούν με φωτιά, έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος, και αν θέλετε να το δούμε και αυτό, ότι με φωτιά θα καταστραφεί, διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. «Θέλει δε έλθει η μέρα του Κυρίου σκλέψε νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα ναυτή έργα θέλουσι κατακαεί». Στο τέλος λοιπόν, στην τελική κρίση, θα γίνει η καταστροφή, θα διαλυθεί με φωτιά όλος αυτός ο υλικός κόσμος και θα δημιουργηθεί ένας καινούριος πνευματικός κόσμος, ουρανός νέος και γη νέα, όπου εκεί πια δεν θα υπάρχει ύλη, δεν θα υπάρχει βαρύτης και δεν θα υπάρχει και διάσταση του χρόνου. Αλλά όλα θα είναι αιώνια. Όπως ο Θεός είναι αιώνιος, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, δεν υπάρχει χρόνος. Για το Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Έτσι θα γίνει και για τον άνθρωπο, όταν, όπως έχει πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο να είναι κατά την εικόνα και την ομοίωσή του, όταν θα γίνει καθομοίωση Θεού, δηλαδή θα πάρει το πνευματικό σώμα με την Ανάσταση των νεκρών, με την αρπαγή της Εκκλησίας των ζώντων, όταν θα πάρει λοιπόν το πνευματικό σώμα, θα γίνει όμοιος με το Θεό και δεν θα υπάρχει πια ανάγκη να υπάρχει γη, γι' αυτό και θα καταστραφεί. Η γη φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο στα χρόνια της φυσικής του κατάστασης, υπόστασης, της ζωής. Γιατί μέσα στη γη αυτή, η οποία έχει δημιουργηθεί όπως και όλο το σύμπαν για να διευκολύνει τον άνθρωπο, για να διευκολύνει το έργο του Θεού με τον άνθρωπο, τον οποίον ο Θεός έφτιαξε για να υπάρχει αιώνια. Αιώνια, στους αιώνες των αιώνων. Εφόσον δεχθεί τον Ιησού Χριστό και αποφασίσει
να εκμεταλλευτεί την εξουσία που του δίνει ο Θεός, να γίνει τέκνο Θεού, επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και ζώντας εν Χριστώ Ιησού. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, αγαπητοί φίλοι Μαριάν, χρόνος δημιουργείται και δημιουργήθηκε από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ύλη και η βαρύτης και θα πάψει να υπάρχει όταν θα καταστραφεί η ύλη και η βαρύτης. Και τότε θα γίνουν όλα αιώνια, χωρίς τη διάσταση του χρόνου. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση ενός αδελφού Τεό. Έτσι τουλάχιστον είναι γραμμένο στο email του. Γεια σας. Είμαι ένας χριστιανός που παρακολουθώ την εκπομπή με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας δίνει δύναμη στο έργο που κάνετε. Θα ήθελα να ρωτήσω, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, πόσες χιλιάδες χρόνια πριν έφτιαξε ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα, δηλαδή πόσα χρόνια υπάρχει ο άνθρωπος από τη δημιουργία του πάνω στη γη και πώς μπορούμε να το δούμε αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού. Ρωτάω γιατί πολλές φορές οι διάφοροι επιστήμονες και ερευνητές λένε διάφορες χρονολογίες. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ναι, αγαπητέ αδελφέ μου και φίλε μου, στην γένεση αναφέρεται λεπτομερώς η δημιουργία του ανθρώπου. Η πρόθεση καταρχάς του Θεού να κάνει άνθρωπο κατά την εικόνα και κατά την ομοίωση αυτού και η εκτέλεση, καθώς λέει στο 27 εδάφιο, και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο μόνο κατά την εικόνα αυτού, κατά την εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησε αυτούς. Στην γένεση λοιπόν επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο, το 7 εδάφιο, διαβάζω, «Και έπλασεν ο Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ υπήρχαν δημιουργημένα και το φως και το στερέωμα και η σύναξη των υδάτων πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη και η βλάστηση και οι φωστήρες, ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες και τα ψάρια την πέμπτη μέρα και τα πουλιά και τα ζώα την έκτη μέρα, όταν πια υπήρχαν όλα, τότε είπε ο Θεός, τώρα ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Αφού τελείωσε όλο το έργο της δημιουργίας, είπε ας κάνουμε έναν άνθρωπο. Και επί κατ' εικόνα και ομοίωση ημών, που ήταν η πρόθεσή του. Και επίησε τελικά ο Θεός άνθρωπο, μόνο κατά την εικόνα του, και μας εξηγεί ότι τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Συνεχίζω όμως να διαβάζω και εφύτευσε το 8 εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον άπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πάν δέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Και στη συνέχεια ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι έλαβε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνο, θέλω κάμεις αυτόν βοηθών, όμοιον με αυτόν. Και έτσι έπλασε τη γυναίκα που ήταν βοηθός του και έλαβε χώρα ο πρώτος γάμος, τον οποίον έκανε ο Θεός, καθώς είναι γραμμένο στο 24, εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, διότουτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Όμως στη συνέχεια λέει η Γραφή ότι η γυναίκα απατηθήσα έγινε παραβάτης και στη συνέχεια απάτησε και τον Αδάμ. Και έτσι ο Θεός εξόρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο και μας βεβαιώνει και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και εγέννησε ιών κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ.
Και συνεχίζει, αφού μας φανερώνει ότι συνευρέθησαν λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα μετά την παράβαση και την ανομία, αφού τους εξόρισε από τον παράδεισο, και γέννησαν έναν ιόν, τον πρωτότοκο αυτόν, τον Σιθ, και όλους τους άλλους που εγεννήθησαν πια κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ. Και στη συνέχεια δείχνει μια γενεολογία. Και έγινε η μέρα του Αδάμ αφού εγέννησε το Σιθ 800 έτη. Και γέννησε νιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσα η μέρα του Αδάμ στους οποίους έζησε 930 έτη. 800 χρονών λοιπόν εγέννησε το Σιθ. Τα πρώτα λοιπόν 800 χρόνια στη γη ήτανε μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Και στα 800 χρόνια γεννήθηκε ο Σιθ. Έζησε δε ο Σιθ 105 έτη και γέννησε τον αιωνός. Η δεύτερη γέννα λοιπόν ήρθε του Σιθ συν 105 χρόνια, 800 και 105 χρόνια και γέννησε τον αιωνός. Και ο αιωνός έζησε 90 και γέννησε τον Κάιν. Άλλα 90 χρόνια και έτσι λοιπόν αν προσθέσουμε μέσα από τη γενεολογία που μας γράφει ο Λόγος του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι εν τέλει ο άνθρωπος έζησε μέχρι το Χριστό 4.000 χρόνια και μετά το Χριστό άλλα 2.000 χρόνια. 6.000 χρόνια λοιπόν πριν από σήμερα. Βέβαια οι επιστήμονες μιλάνε για χρονολογίες πολύ μεγαλύτερες. Εκείνο που εμείς πιστεύουμε, θεωρούμε και πιστεύουμε είναι ότι ο άνθρωπος επλάστη πριν 4.000 χρόνια, αλλά ο άνθρωπος αυτός που στον οποίον ενεφύσισε ο Θεός από την πνοή του και έγινε εις ψυχήν ζώσα. Ο άνθρωπος που είχε το πνεύμα του Θεού δηλαδή. Γιατί ανθρωποειδή υπήρχαν πολλές χιλιάδες, πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Ανθρωποειδή χωρίς το πνεύμα του Θεού. Ανθρωποειδή τα οποία ήταν ζώα, όπως όλα τα άλλα ζώα. Δηλαδή μόνο σάρκα, ούτε ψυχή ούτε πνεύμα. Ο τριαδικός άνθρωπος, που είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα, ο τριαδικός άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό, καθώς ενεφύσισε ο Θεός μέσα σε αυτόν, από την πνοή του, από το πνεύμα του και έγινε ο άνθρωπος της ψυχής ζώσα, μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι δημιουργήθηκε 4.000 χρόνια π.Χ. Και αυτή θεωρούμε ότι είναι πραγματική η ζωή του ανθρώπου. Αυτός δε ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστικά. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα παραδείγματος χάρη από τις πράξεις των Αποστόλων, το κεφάλαιο Ιωταζήτα, διαβάζω από το 24 εδάφιο. Ο Θεός λοιπόν ο οποίος έκανε τον κόσμο και πάντα εν αυτό, ούτως είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Και δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων ως έχουν ανάγκη κάποιου, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωή, πνοή και τα πάντα. Και έκαμεν εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων για να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα ροθέσια της κατοικίας αυτών για να ζητώσει τον άνθρωπον, για να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δίνει θώση να ψηλαφίσωση αυτόν και να έβρωση και αυτόν. Αν και δεν είναι μακράν από νός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Και καθώς την έστω των ποιητών σας είπων, διότι γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού. Δεν πρέπει να νομίζουμε τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπων. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε εν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, δι' ανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίως ειν περί τούτου αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών. Ο Θεός λοιπόν έπλασε τον άνθρωπο, όχι ζώα ανθρωποειδή, τον άνθρωπο, τον τριαδικό άνθρωπο, που είναι ο εξωτερικός άνθρωπος που πλάστηκε από τα χέρια του Θεού από χώμα και μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κατοικεί ο εσωτερικός άνθρωπος, ο αληθινός, πραγματικός, που είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια.
Δεν μπορεί να υπάρχει σταμάτημα της ύπαρξης του εσωτερικού ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου δηλαδή. Γι' αυτό και ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο εξ ενός αίματος. Δεν μπορεί να κάνει κανείς μετάγγιση αίματος από κανένα ζώο, στον άνθρωπο μετάγγιση αίματος από κανένα ζώο, ούτε από τα ανθρωποειδή που υπάρχουν σήμερα, όπως είναι ο πίθηκος ή οποιαδήποτε άλλα. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο άνθρωπος με τη μορφή του έχοντος πνεύμα Θεού και εσωτερικού ανθρώπου και ψυχή που είναι αιώνιος, φτιάχτηκε κατά τας γραφάς πριν από 4.000 χρόνια π.Χ. Που όμως μέχρι τότε υπήρχαν πολλά ζώα φτιαγμένα, χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια πρώτα, πριν, και ανθρωποειδή, τα οποία όμως δεν είχαν το πνεύμα του Θεού. Άρα λοιπόν τώρα το ανθρωποειδές ζώων, που όπως κάθε ζώο έχει μόνο σάρκα και κινείται από ένστικτο και δεν είναι αιώνιο, ζει για λίγο και χάνεται. Κι άλλο ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και για να γίνει και κατά την ομοίωσή του. Με αιώνια ύπαρξη, με ψυχή ζώσα, με πνεύμα Θεού επάνω του. Γιατί λίγο πριν καταστρέψει ο Θεός τη γη στην εποχή του Νόε, διαβάζουμε και από το 6ο κεφάλαιο της Γένεσης και από το 3ο εδάφιο και είπε ο Κύριος: «Δε θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ». Άρα λοιπόν υπήρχε το πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, αν και ήταν σάρξ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός έφτιαξε και διαβάζω από τον Εκκλησιαστή, το βιβλίο του Εκκλησιαστού, το 7ο κεφάλαιο, 29 εδάφιο: «Ιδού τούτο μόνο έβρικα, ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο ευθύν στην αρχή. Αλλά αυτοί επεζήτησαν λογισμούς πολλούς». Αλλά αυτοί μπερδεύτηκαν, έχασαν την απλότητα την στον Χριστόν Ιησούν, πλανήθηκαν από το διάβολο και έγιναν τέκνα οργής και τέκνα απειθίας. Όμως καλό είναι να διαβάσουμε και από το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, που διαβάζω και γράφει. Διαβάζω μάλλον λίγο παραπάνω. «Ο δε Θεός», 38 εδάφιο, «ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα, καθώς ηθέλησε, εις έκατος των σπερμάτων, το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ είναι των ανθρώπων, άλλη δε η σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθείων και άλλη των πτηνών». Άρα λοιπόν σε κάθε ύπαρξη ζωική ο Θεός έδωσε διαφορετική σάρκα. Άλλη είναι η σάρκα των ζώων, των κτηνών, των ιχθείων, των πτηνών και άλλη του ανθρώπου. Γι' αυτό και εξ ενός αίματος έκαμε ο Θεός παν έθνος ανθρώπων. Όλα τα έθνη των ανθρώπων, κόκκινη, κίτρινη, άσπρη, κοντή, ψηλή, όλα τα έθνη των ανθρώπων έχουν γίνει από ένα αίμα, γιατί το αίμα είναι η ζωή του ανθρώπου και έχουν μέσα τους εσωτερικό άνθρωπο καταδικασμένο να υπάρχει αιώνια. Γι' αυτό και ο Θεός έχει προβλέψει αιώνια ζωή στην παρουσία του, πνευματικό περιβάλλον, αλλά και όσους δεν δεχτούν τον Χριστό και ακολουθήσουν τις προτροπές, τις εντολές και τις πλάνες του διαβόλου, αιώνια απώλεια, αιώνια κόλαση, όπου θα καίει η μέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Δεν είναι κακός ο Θεός να τιμωρεί τους ανθρώπους με αιώνια κόλαση. Δεν έφτιαξε την κόλαση για τους ανθρώπους, αλλά την κόλαση την έφτιαξε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Γι' αυτό τι λέει στην τελική κρίση: «Υπάγεται από μου η κατηραμένη του πατρός μου», λέει ο Χριστός, «εις το πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Και ο διάβολος σαν πνευματικό όν, γιατί ήταν άγγελος που αποστάτησε και μάλιστα πρώτος στη τάξη χερούβ επισκιάζων, είναι καταδικασμένος και αυτός να υπάρχει αιώνια. Φτιαγμένος όμως να υπάρχει αιώνια με το Θεό. Αλλά αυτός έφυγε, αποστάτησε και μπήγε από το φως στο σκοτάδι, ο άρχον του σκότος. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος,
Όταν είναι με το Θεό είναι στο φως. Αν δεν είναι με το Θεό, όπου αλλού και να πάει, επικρατεί ο διάβολος. Είναι το σκοτάδι. Γιατί ο Θεός μόνο είναι φως. Άρα λοιπόν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει μαζί του αιώνια, όμοιος με αυτόν. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν τον θελήσει και εκλέξει τον διάβολο και τον σατανά, θα ζει αιώνια μακριά από το Θεό, που μακριά από το Θεό είναι ο διάβολος, τα δαιμόνια και η κόλαση. Στην απάντησή σου λοιπόν, σαν συμπέρασμα αγαπητή φίλη Μαριάν, μπορούμε να πούμε ότι όπως ακριβώς μας την έχεις πει, συγγνώμη αγαπητέ Θεό, λάθος έκανα, όπως ακριβώς μας την έχεις πει, πόσα χρόνια υπάρχει ο άνθρωπος με τη μορφή του έχοντος πνεύμα Θεού, με τη μορφή του δημιουργήματος σώμα, ψυχή και πνεύμα, τριαδικού ανθρώπου, με τη μορφή του ανθρώπου τον οποίο ο Θεός έπλασε από χώμα και ενεφύσισε εις αυτό πνοή ζωής, με τη μορφή του ανθρώπου που έχει μεν εξωτερικό σώμα, σάρκα, αλλά μέσα κατοικεί ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι ψυχή και πνεύμα, με αυτή τη μορφή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, φτιάχτηκε πριν 4.000 χρόνια προ Χριστού, πριν 6.000 χρόνια από τώρα. Βεβαίως πριν από τη δημιουργία ή και μετά τη δημιουργία υπήρχαν ανθρωποειδή ζώα, τα οποία δεν ήσαν τριαδικά, δεν ήταν εις ψυχήν ζώσα φτιαγμένα, αλλά έγιναν όπως όλα τα ζώα που λέει ο Λόγος του Θεού, και είπεν ο Θεός ας γεννήσωση τα ύδατα εν αυθονία, νυχτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ανθρώπου. Πρώτον λοιπόν δημιούργησε εν αυθονία τα πετεινά του ουρανού, τα οποία γεννήθηκαν από τα ύδατα, τα ψάρια και τα πετεινά. Και την επόμενη μέρα, την έκτη μέρα, είπε ο Θεός ας γεννήσει η γη πλέον ζώα και έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης. Ζώα έχοντα ζωή, όχι αιώνια ζωή, ζωή σάρκα και αίμα, σάρκα μόνο, τα οποία κινούνται από ένστικτο, αλλά δεν έχουν την τριαδικότητα του ανθρώπου, που είναι ένα εξαιρετικό και μοναδικό δημιούργημα, καθώς έχει το σώμα που είναι σαρκικό, αλλά σώμα ιδιαίτερο ανθρώπων όπως διαβάσαμε και διαφορετικό, το οποίο μόνο έχει μόνο το σώμα του ανθρώπου, γι' αυτό το αίμα και ίδιο αίμα όλα τα έθνη των ανθρώπων, αλλά έχει και ψυχή που εκδηλώνεται η ψυχή με τις επιθυμίες του ανθρώπου, γιατί η σάρκα εκδηλώνεται με τις αισθήσεις, γεύσης, όρασης, ακοή, αφή. Ενώ ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το ψυχικό σώμα, εκδηλώνεται με τις επιθυμίες. Θέλω, δεν θέλω. Ενώ τη σάρκα εκδηλώνεται μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Και τέλος έχει πνεύμα ο άνθρωπος που εκδηλώνεται με την κρίση, με τη λογική. Έχει λογική, παίρνει αποφάσεις. Γι' αυτό και η Εύα όταν πλανήθηκε από τον άνθρωπο, πλανήθηκε στην τριαδικότητά της. Και διαβάζω, όταν πια ο Όφης την έπεισε ότι λέει ψέματα ο Θεός, δεν θα πεθάνουν οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, αν φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αλλά θα είναι σαν θεοί, γιατί θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί τους και θα γνωρίζουν και το καλό και το κακό. Και στη συνέχεια η Εύα είδε υγιεινή, λέει η γραφή στο 6 εδάφιο, 3ο κεφάλαιο, ότι των δέντρων ή το καλό ή στην βρώση, η αίσθηση, είναι η επιθυμία της σαρκός. Και το αρεστόν στους οφθαλμούς, η επιθυμία. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτή την επιθυμία. Βγαίνει σαν σαν εκδήλωση της ψυχής του ανθρώπου. Και τρίτον, και επιθυμητών των δέντρων ως δίδων γνώση.
Είναι το πνεύμα. Η αλαζονία του πνεύματος. Θα αποκτήσω γνώση. Το μόνο λοιπόν δημιούργημα από όλα τα δημιουργήματα του Θεού, το οποίο είναι όμοιο με το Θεό, γιατί είναι και αυτός τριαδικός, καθώς είναι και γραμμένο, τρεις είναι οι μαρτυρούντες εις τον ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και αυτοί οι τρεις είναι ένας Θεός. Αλλά και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, το Ίδωρ και το Αίμα. Και ούτε οι τρεις αναφέρονται ομόφωνα εις το εν που είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι τριαδικός και ο άνθρωπος ο οποίος επλάστη από το Θεό, από χώμα και στον οποίον ενεφύσισε εις ψυχήν ζώσα και έδωκε σε αυτόν το πνεύμα του, είναι φτιαγμένος 4.000 χρόνια προ Χριστού, 6.000 χρόνια πριν από σήμερα, και δεν έχει καμία σχέση αυτός ο άνθρωπος από οποιαδήποτε άλλο ζώο, ανθρωποειδές ή όχι. Άλλη σάρκα του ζώου, άλλα η σάρκα του ανθρώπου. Άλλα τα αίματα, το αίμα του ζώου και άλλο το αίμα του, το ιδιαίτερο αίμα που έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και όπως είπαμε τα αγγίσεις, στον άνθρωπο γίνονται αίματος μόνο μεταξύ ανθρώπων, με αίμα ανθρώπινο. Και ούτε έχει κατασκευαστεί ακόμη τεχνικό αίμα, συνθετικό αίμα, δεν ξέρω αν θα κατασκευαστεί, δεν πιστεύω, αλλά και ούτε μπορεί να γίνει μετάγγιση αίματος από ζώα. 4.000 χρόνια λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητέ Θεό, υπάρχει ο άνθρωπος προ Χριστού. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξίωσε να είμαστε μαζί και αυτό το λίγο χρόνο στην εκπομπή αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας που μας στέλνετε με email τις απόψεις σας και μας δίνετε την ευκαιρία να τις σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Με πολύ αγάπη λοιπόν και με όλη μας την καρδιά σας ευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε και κατά πάντα. Αμήν.